Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Το μοναστήρι είναι κτισμένο πάνω στο πλάτωμα ενός βράχου κοντά στη θάλασσα και στο μέσο περίπου της βορειοανατολικής αχτής της Χερσονήσου, ανάμεσα στις μονές Ιβύρων και Παντοκράτορος. Από τις Καρίες απέχει μια μισή ώρα περίπου δρόμο και τιμάται στη μνήμη του Αγίου Νικολάου 6 Δεκεμβρίου. Η σημερινή ονομασία της Μονής, σύμφωνα με μια μαρτυρία που προέρχεται από κάποια γεωρίτικη παράδοση, οφείλεται στο συνδυασμό των ονομάτων δύο μοναχών, του Σταύρου και του Νικήτα, που κατοικούσαν αντίστοιχα σε δύο κελιά στην περιοχή της Μονής, προτού αρχίσουν το κτίσιμο του ιδίου του μοναστηριού. Άλλη όμως παράδοση δέχεται ως ιδρυτή της Ιεράς Μονής κάποιον Νικηφόρο Σταυρονικήτα, αξιωματικό του αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή, που της έδωσε το όνομά του. Τέλος, το πρόβλημα αυτό έρχεται να δώσει απάντηση και τρίτη εκδοχή, σύμφωνα με την οποία η Μονή κτίστηκε από τον Πατρίκιο Νικήτα, που γιορτάζει την ονομαστική του εορτή στις 15 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την επόμενη της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου, και από την ένωση των δύο λάξεων του Σταυρού και του Κτήτορα σχηματίστηκε η ονομασία της Μονής. Εκτός όμως από την ονομασία της αυτή που επεκράτησε μέχρι σήμερα, η Μονή σε παλαιά έγγραφα ονομάζεται της Θεοτόκου ή περισσότερο συχνά του Στραβονικήτα, που φαίνεται ότι πρόκειται για παραφθορά του αρχικού της ονόματος. Αλλά ποτέ του Χαρίτονος, όπως πιστεύουν μερικοί που μάλιστα εντοπίζουν την ονομασία της αυτή στο 14ο αιώνα, ενώ ξέρουμε ότι έτσι λεγόταν τότε η Μονή Κουτλουμουσίου προς τιμή του ομονίμου και δραστηρίου ηγουμένου της, για την οποία μιλήσαμε σε άλλο κομμάτι. Ύστερα από όλα αυτά, είναι ευνόητο ότι η ίδρυση της Μονής χάνεται μέσα σε πολλές και διάφορες παραδόσεις. Ωστόσο, και σύμφωνα με ένα έγγραφο του πρώτου Νικηφόρου 1012, φαίνεται ότι υπήρχε ένα παλιό μοναστήρι με το ίδιο όνομα από τις αρχές τουλάχιστον του 11ου αιώνα. Σε αυτό, καθώς και σε τρία ακόμη σχεδόν σύγχρονα του έγγραφα, υπογράφει ανάμεσα σε άλλους και ο Νικηφόρος μοναχός ο του Στραβονικήτα, ενώ στο εγκλητικό λεγόμενο γράμμα του παλιού ξηροποταμινού 1016 πάλι ο ίδιος, αλλά τη φορά αυτή ως μοναχός του Σταυρονικήτα, γραφή που επεκράτησε μέχρι σήμερα. Οι γραπτές αυτές μαρτυρίες, καθώς και άλλες πολλές που ακολουθούν κατόπιν, ενισχύουν την παραπάνω άποψή μας ότι η Μονή Σταυρονικήτα υπήρχε οπωσδήποτε ανάμεσα στο πλήθος των αγιορητικών μοναστηριών που βρέθηκαν ή θεμελιώθηκαν στο πλήθος στα πρώτα κιόλας χρόνια του οργανωμένου μοναχικού βίου του Άθου. Η πρώτη αυτή περίοδος της ιστορίας της Μονής συνεχίστηκε κανονικά μέχρι το 12ο ή τις αρχές του 13ου αιώνα, όπου ερημώθηκε εντελώς, όπως και τόσα άλλα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Αιτία της ερημώσεως αυτής είναι ο συνεχής οι συνεχείς πειρατικές επιδρομές σε διάφορα σημεία του Αιγαίου και μάλιστα στο Άγιον Όρος, και η περίοδος της Φραγκοκρατίας μετά την Τέταρτη Σταυροφορία 1204-1261, με τις γνωστές της συνέπειες για όλη την αυτοκρατορία. Την έρημη τότε Μονή, σύμφωνα με τους αγιορείτικους κανονισμούς, εξουσίαζε για ένα μικρό διάστημα ο πρώτος του Αγίου Όρους και κατόπιν προσαρτήθηκε διαδοχικά στις Μονές Κουτλουμουσίου και Φιλοθέου. Στη συνέχεια από τη Μονή Φιλοθέου πουλήθηκε ως κάθισμα στον ηγούμενο της Μονής Γυρομερίου Θεσπρωτείας Γρηγόριο, μαζί με τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τα κτήματά της. Το σχετικό συγγύλιο εκδόθηκε λίγα χρόνια αργότερα, το 1536. Ο Γρηγόριος Γυρομεριάτης, όπως συνήθως αναφέρεται, άφησε σύντομα το δικό του μοναστήρι και εγκαταστάθηκε στο Όρος, όπου φρόντισε με όλες τις δυνάμεις για την έρημη Μονή Σταυρονικήτα, την οποία μεγάλωσε με τείχος της γύρω-γύρω πολλά κελιά που ανοικοδόμησε στο καθολικό της. Επίσης, εξαιτίας της αυξήσεως του αριθμού των μοναχών της, επεδίωξε την προσάρτηση αυτή του ερυπωμένου μονιδρίου του Φακινού,
που υπαγόταν μέχρι τότε στη Μονή Παντοκράτορος. Μετά το θάνατο του Γρηγορίου 1540, το ανακαινιστικό του έργο συνέχισε ο ίδιος ο Πατριάρχης Ιερεμίας από αγάπη και εκτίμηση προς εκείνο. Σχετικά με την ανακαίνιση της Μονής και την κατάστασή της στα χρόνια αυτά, μπορεί να βρει κανείς περισσότερες πληροφορίες στα δύο έγγραφα του Ιερεμία, στην υποτύπωση και στη διαθήκη του. Από τότε άλλωστε, για τη Μονή όμως αρχίζει μια δεύτερη περίοδος στην ιστορία της, με διάφορες διακυμάνσεις που οφείλονταν κυρίως σε οικονομικές δυσκολίες, στο μικρό συνήθως αρισμό του πατέρα της και σε δύο μεγάλες πυρκαγιές. Διάφορα όμως γεγονότα εμπόδισαν κατά διαστήματα την εξελικτική πορεία της Μονής και πρώτα-πρώτα η συνεχής διενέξεις της με άλλες γειτονικές μονές ή κελιά, ιδίως με τη Μονή Κουτλουμουσίου, σχετικά με οριακά και κτηματικά ζητήματα. Επίσης, οι διάφορες πυρκαγιές, ο μεγάλος αυτός εχθρός των Αθωνικών Μοναστηριών, δεν άφησαν ανέπαφη από τη Μονή και τη Μονή Σταυρονική. Μία από αυτές, από την οποία κάηκε ολόκληρη η Μονή, εκτός από τα επίσημα έγγραφα, έγινε το 1607, μία άλλη εξίσου μεγάλη το 1741. Μετά όμως, από αυτά, δραστηριοποιήθηκαν οι μοναχοί της και κατόρθωσαν μαζί με την εξωτερική βοήθεια, όπως είδαμε παραπάνω, να επαναορθώσουν τις καταστροφές της Μονής. Τότε ειδικά ανακαινίστηκε το Καθολικό 1628, κατασκευάστηκε το περίφημο υδραγωγείο της, μεγάλωσε σε έκσταση η τράπεζα 1770 και εκτίστηκαν τα παρεκκλήσια των Αρχαγγέλων του Αγίου Δημητρίου στο Κημητήρι και των Αγίων Πέντε Μαρτύρων βορειοδυτικά της Μονής. Κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, η Μονή Σταυρονική ήταν, όπως άλλωστε ολόκληρο το Άγιο Όρος, δοκιμάστηκε σκληρά. Τα οικονομικά της έφτασαν σε αθλία κατάσταση εξαιτίας των υπερβολικών χρεών της και της συμμετοχής της στον κοινό αγώνα, και παράλληλα οι μοναχοί της διασκορπίστηκαν σε διάφορες κατευθύνσεις έξω από το όρος για να γλιτώσουν από τους Τούρκους που είχαν εισβάλει σε αυτό, ή για να βοηθήσουν τους άλλους Έλληνες εναντίον του κατακτητή. Έτσι έμεινε πάλι έρημη με μερικές ακόμη άλλες αγιορείτικες μονές, καθώς και τα μετόχια της που βρίσκονταν σε παραδουναβιακές ηγεμονίες και αλλού. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε για μία δεκαετία, ύστερα από την οποία άρχισε η αποχώρηση των Τούρκων από το Άγιο Όρος και η επιστροφή στη Μονή ορισμένων παλιών μοναχών της που είχαν στο μεταξύ επιζήσει. Καινούργιες όμως συμφορές σταμάτησαν την πρόοδο της Μονής και κατέστρεψαν όλους τους κόπους και αγώνες των προηγουμένων περιόδων. Οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές των ετών 1864, 1874 και 1879 που έπληξαν τη Μονή προξένησαν σε αυτήν μεγάλες ζημιές. Και αυτή μεν ξανακτίστηκε, αλλά οι μοναχοί της αναγκάστηκαν να βάλουν μεγάλα χρέη, τα οποία έφεραν κατόπιν την παρακμή της και μπήκε για μια ακόμα φορά κάτω από την κυδαιμονία της Ιεράς Κοινότητος. Από το διέξοδο αυτό έβγαλε τη Μονή ο δραστήριος ηγούμενός της Θεόφιλος, που ήταν προηγούμενος βατοπεδινός αρχιμαντρίτης, χωρίς όμως να σημειωθεί ουσιαστική αλλαγή για πολύ καιρό, παρά μόνο τα τελευταία χρόνια που συνέπεσε μάλιστα με τη μετατροπή της σε κοινόβιο και σε μια στιγμή που η διάλυσή της φαινόταν σίγουρη από τη μία μέρα στην άλλη. Από μία άποψη, η εγκαταστάσεων Ιερά Μονή Σταυρονικήτα είναι το μικρότερο σε έκταση από τα 20 μοναστήρια του Αγίου Όρους. Χαρακτηριστικός είναι ο υψηλός οδοντοτός πύργος της, που φαίνεται από μακριά και που θαρρείς πως έχει φυτρώσει την είσοδό της, παραμένοντας εκεί μόνιμος φρουρός της και παρατηρητής. Το καθολικό της Μονής, τιμόμενο στη μνήμη του Αγίου Νικολάου, είναι το μικρότερο από όλα τα καθολικά του Αγίου Όρους. Χτίστηκε στα μέσα περίπου του 16ου αιώνα πάνω στο παλαιότερο ναό της Θεοτόκου και ανακαινίστηκε το 1627-28. Ο ναρθικάς του ιδρύθηκε μετά το 1630. Βρίσκεται στα ανατολικά της στενότατης αυλής της Μονής και είχε αξιόλογες τυπογραφίες κριτικής τέχνης από τον περίφημο ζωγράφο Θεοφάνη τον Κρητικό και το γιο του Σιμεών 1546. Στις τυπογραφίες αυτές συναντάμε και το πορτρέτο του Πατριάρχη Ιερεμία Α στη στάση του κτήτορα, που κρατεί στα χέρια το ομοίωμα του ναού. Το ωραίο ξυλόγλυπτο τέμπο του ναού
κατασκευάστηκε σύμφωνα με την εγγραφή του, με την επιγραφή του το 1743, ήταν ηγούμενος της Μονής ο Γρηγόριος από Τυχείο. Εκτός όμως από το καθολικό, η Μονή διαθέτει και μερικά ακόμη παρεκκλήσια μέσα στον περίβολό της και έξω σε διάφορα εξαρτήματά της. Επίσης αυτήν ανήκουν οι 33 από τις καλύβες των οικισμών της Καψάλας, 4 κελιά, και από τα οποία 2 βρίσκονται στις Καριές. Η τράπεζα είναι ενσωματωμένη στον επάνω όροφο της νότιας πλευράς και διασώζει αξιόλογες τοιχογραφίες πιθανών της κριτικής σχολής. Από τα κοιμήλια της Μονής αξίζει να αναφερθούν εδώ η πολύ ενδιαφέρουσα ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Νικολάου του Στριδά από το στρίδι που ήταν κολλημένο πάνω στο μέτωπο του Αγίου όταν βρέθηκε στη θάλασσα από τους 3 ψαράδες που φυλάσσεται στο καθολικό το σπουδαιότερο Δωδεκάορτο στο Τέμπλο 1546, τη μάχη από Άγια Λείψανα, πολλά άμφια, λειτουργικά, εκκλησιαστικά, σκεύη κλπ. Η βιβλιοθήκη στεγάζεται στο ισόγειο διαμέρισμα βόρεια του Καθολικού και περιέχει 171 χειρόγραφα, τα οποία τα 58 καθώς και 3 λειτουργικά ηλιτάρια είναι γραμμένα πάνω σε περγαμηνή. Από τα χειρόγραφα ξεχωρίζουν ορισμένα εικονογραφημένα όπως οι αριθμοί 43, 50, 56 κλπ. Με πλούσια διακοσμημένα εικονογραφημένα. Επίσης περιέχει και ένα μεγάλο αριθμό από έντυπα βιβλία. Η Μονή Σταυρονικήτα είναι η πρώτη που άλλαξε τρόπο ζωής τα τελευταία χρόνια και από ιδιόρυθμη έγινε κοινόβιο, για να ακολουθήσουν και μερικές ακόμα μονές, πράγμα που πιστεύουμε ότι σύντομα θα γενικευθεί και στα άλλα ιδιόρυθμα ακόμη μοναστήρια του ΑΘ. Αριθμεί 40 περίπου μοναχούς μέσα και έξω από αυτή και κατέχει τη 15η θέση στη σειρά ιεραρχίας των 20 αθωνικών μοναστηριών. Θαυματουργή εικόνα είναι η εικόνα του Αγίου Νικολάου της Στριδά που με θαυματουργικό τρόπο την ψάρεψαν από τη θάλασσα και ότου θαύματος είδαν να είναι επάνω στο μέτωπο του Αγίου Νικολάου ένα στρίδι και έτρεχε αίμα η εικόνα. Εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένη